Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, ως προοδευτική κίνηση Κυπρίων φοιτητών, χαιρετίζουμε με τη σειρά μας την Πανελλαδική Συνάντηση Φοιτητών του Μετόπου Αγώνα Σπουδαστών. Καταρχάς, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους συνεχόμενους αγώνες που δίνει το ΜΑΣ και οι φοιτητικοί συλλόγοι ενάντια στα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχεται το φοιτητικό κίνημα από τις αντιφοιτητικές και αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα από τα συλλαλητήρια, τις κινητοποιήσεις, τις γενικές συνελεύσεις σχολών, τα διαζώσεις μαθήματα και δραστηριότητες, οι φοιτητές αντιστέκονται και παλεύουν για να επιστρέψουν πίσω στις σχολές τους. Ενώ τα πανεπιστήμια είναι κλειστά εδώ και ένα χρόνο και εξ αποστάσεως εκπαίδευση παραμένει προβληματική, διαιωνίζονται προβλήματα όπως η αναβολή εργαστηριακών, κλινικών και πρακτικών μαθημάτων, που οδηγούν στην αβεβαιότητα τους φοιτητές ως προς την απρόσκοπτη φοίτηση και την πραγματικά ποιοτική ολοκλήρωση των σπουδών τους. Όλα αυτά την ίδια ώρα που οι οικογένειες των φοιτητών συνεχίζουν να επομίζονται τις επιπτώσεις των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ελληνικής κυβέρνησης στα εισοδήματά τους, πολιτικές που εντάθηκαν εν μέσω πανδημίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να εφαρμοστεί οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται και θα γίνει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για μονιμοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στόχος πρέπει να παραμένει η επιστροφή των φοιτητών πίσω στα έδρανα των σχολών τους. Η διαζώσεις διδασκαλία δεν μπορεί να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αυτό πρέπει να γίνεται απόλυτα κατανοητό. Εν καιρό πανδημίας, σαν να μην φτάνει η απουσία πλάνου για τα φοιτητικά ζητήματα, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη προχώρησε προκλητικά στη ψήφιση του νομοσχεδίου του νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Ψήφισαν παρεπιστημιακή αστυνομία, ψήφισαν εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης, ψήφισαν τον νήσι 2, ξόδεψαν 30 εκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας τους φοιτητές με λυπής εκπαιδευτικό προσωπικό και χωρίς μέτρα υγειονομικής φύσεως για προστασία των φοιτητών από την πανδημία με στόχο το άνοιγμα των πανεπιστημίων. Εκτεθειμένοι απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την αβεβαιότητα των ελληνικών πανεπιστημίων που συντηρεί η ελληνική κυβέρνηση, βρίσκεται και μεγάλη μερίδα των Κυπρίων φοιτητών. Υπάρχουν φοιτητές που έχουν ξενικιάσει τα διαμερίσματά τους, φοιτητές που πληρώνουν ενίκεια χωρίς να κατοικούν σε αυτά ενώ βρίσκονται στην Κύπρο, φοιτητές που δεν γνωρίζουν αν πρέπει να επιστρέψουν στον χώρο σπουδών τους, φοιτητές που δεν γνωρίζουν πότε και πώς θα ολοκληρωθούν οι σπουδές τους. Ταυτόχρονα, επειδή θεωρούμε πως οι Κύπροι φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων είναι κομμάτι του ελληνικού φοιτητικού κινήματος, δεν μένουμε αδιάφοροι, δίνοντας το δικό μας καθημερινό και διαχρονικό αγώνα για τη συστράτευση των Κυπρίων φοιτητών στο πλάι του φοιτητικού κινήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση, Κύπροι φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα και βρίσκονταν στην Κύπρο, ένωσαν τις φωνές τους με τους χιλιάδες φοιτητές που συμμετείχαν στα φοιτητικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας διαμαρτυρία έξω από την ελληνική πρεσβεία στην Κύπρο. Ως προοδευτική κίνηση φοιτητών, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών που συνεχίζει να υιοθετεί στις θέσεις του και τα προβλήματα των Κυπρίων φοιτητών. Ένεκα της πανδημίας, ως Κύπροι φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια, μαζί με χιλιάδες Ελλαδίτες φοιτητές μας, έχουμε μείνει εκτεθειμένοι ως προς την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του τίτλου σπουδών μας, χωρίς καμία υποβάθμιση. Σε συνάντηση μας με το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, καταγράψαμε τα σχετικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και καθυστερούν την ολοκλήρωση σπουδών και με κοινή γραμμή θα προχωρήσουμε προς τη διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Σημαντικό να αναφέρουμε πως και το Κυπριακό φοιτητικό κίνημα δέχεται επίσης επίθεση από τις πολιτικές της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού. Παρά τις συνεχόμενες προτάσεις μας για πραγματική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους, το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση δεν διατίθενται να δαπανίσουν ούτε το παραμικρό για τους φοιτητές. Ταυτόχρονα έχουν προχωρήσει στη μείωση του κονδυλίου των φοιτητικών επιδομάτων και έχουν μειώσει τους δικαιούχους των επιδομάτων. Όλα αυτά με την ανοχή της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων, στην ηγεσία της οποίας βρίσκεται πλέον η κυβερνητική παράταξη της πρωτοπορίας. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, να είστε βέβαιοι ότι οι προοδευτικάροι και οι προοδευτικάριες σε όλη την Ελλάδα είναι έτοιμοι να συμπορευτούν σε κάθε νέο αγώνα του ελληνικού φοιτητικού κινήματος με κύριο αίτημα το άνοιγμα των σχολών μας. Θα περιφρουρήσουμε μαζί το δωρεάν χαρακτήρα της δημόσιας παιδείας. Δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί στην πράξη ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη και θα αντιπαλέψουμε
όποιες νέες προσπάθειες γίνουν για υποβάθμιση των πτυχίων μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στον δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης. Καλούς μας αγώνες.